βαρύς χρηματοδότησης τώρα των μέτρων, μήπως θα μας άφηνε από καύσιμα τη στιγμή που θα τα χρειαζόμασταν το φθινόπωρο? Νομίζω ότι... καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ανδρέα. Νομίζω ότι πορευόμαστε με άδειο ρεζερβουάρ. Ήδη. Θα εξηγήσω γιατί. Ήδη παρουσιάστηκε προηγουμένως ορισμένα μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Βρούτσης. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα μέτρα? Τα 5 μέτρα που ανακοίνωσε χθες. Ότι θα... από τη Δευτέρα θα έχουμε μία οριζόντια μείωση των μισθών από 30 έως 50%. Το ότι θα ισχύει οριζόντια το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας σημαίνει ότι οι μισθοί θα πέσουν στο μισό και θα έρθει με ένα μικρό ποσοστό από τα 533 ευρώ να δώσει επιπλέον το κράτος. Δηλαδή ένας που έπαιρνε 800 ευρώ ναι, θα πάρει 400 και περίπου 250 ακόμα από το επίδομα, μέρος του επιδόματος δηλαδή. Αυτό σημαίνει ναι, ότι θα έχει μια απώλεια τουλάχιστον, όπως καταλαβαίνετε, 20-22% στις αποδοχές που έπαιρνε τουλάχιστον πριν. Τουλάχιστον όμως, Ανδρέα, θα επιδοτεί την εργασία πλέον και όχι το να κάθεται κάποιος στο σπίτι, που ήταν και αντιπαραγωγικό και το έχει και επικρίνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Μα εδώ μιλάμε ότι σταδιακά επανέρχεται η λειτουργικότητα των επιχειρήσεων από τη Δευτέρα. Να. Και το επίδικο είναι, να, είναι ότι οι άνθρωποι θα πάνε στις δουλειές τους, θα πάνε για τις μισές μέρες με το μισό μισθό και οι αποδοχές τους συνολικά και με το κρατικό βοήθημα να, θα είναι τουλάχιστον 25% μειωμένες. Αυτό είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Είμαστε αυτό προετοιμασμένοι όμως. Ναι, σιγά-σιγά αλλά πλέον. Αυτό πρέπει να το λέμε καθαρά στον κόσμο για να καταλαβαίνει ποια είναι η επόμενη μέρα. Να μην ωρεοποιούμε τι καλό το που είναι το κράτος που έρχεται να συμβάλλει. Μάλιστα, έρχεται να συμβάλλει. Αλλά πολύ χαμηλότερα, και εδώ είναι το τεπόζιτο το οποίο είναι. Το ρεζεβουάρ, μάλλον άδειο, το οποίο είναι σχεδόν άδειο. Γιατί οι άνθρωποι θα κληθούν να δουλέψουν ναι, με πολύ λιγότερα χρήματα και με τις υποχρεώσεις τις βασικές να μάλιστα, είναι όλες να τους περιμένουν την επόμενη μέρα. Το δεύτερο πολύ ναι, βασικό ναι, είναι ότι στις επιχειρήσεις οι οποίες κλείσαν με απόφαση της αρχής ναι, επιτρέπονται οι απολύσεις από, ναι, από τη Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή σας λέω πάρα πολύ... Είναι για ένα τρίμηνο η απαγόρευση, δεν είναι, Ανδρέα? Όχι βέβαια. Στις επιχειρήσεις που είναι με αναστολή η απαγόρευση. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα εμπόδιο για 45 ημέρες που ανατρέξει στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πληττόμενο ΚΑΔ. Ακριβώς. Λοιπόν, σας μιλάω ειλικρινά ότι έχω μιλήσει με 4-5 και εργατολόγους και ανθρώπους ξέρω, αγορές. Ξέρω τι κάνεις ρεπορτάζ. Και υπάρχει μια τριπλέτα. Ναι. Από τη Δευτέρα θα καλείσαι είτε να μειώσεις το μισθό σου να, και να συμφωνήσεις σε ένα μειωμένο μισθό. Μιλάμε τι συμβαίνει πραγματικά τώρα. Δεύτερον, είτε να συμφωνήσεις στο σύστημα της εκπεριτροπής εργασίας και να είσαι και stand-by οποιαδήποτε ώρα της εβδομάδας και της ημέρας να, ιδιαίτερες συνθήκες, να δουλέψεις κάποιο ωράριο και το θα τρίτο, σε καλύπτει όμως, αν δεν δεχτείς όλα αυτά, είναι να απολυθείς. Πάντως Δημήτρη, και τρίτο, αυτό ακριβώς. Αν δεν δεχτείς όλα αυτά, είναι να απολυθείς. Επειδή... Αυτό ναι, είναι, αν μου επιτρέπετε... Βάλε μια τελεία, Ανδρέα, αυτό, θα ξαγυρίσουμε σε σένα. Και κλείνω με αυτό. Αυτό, ναι, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα καινούργιο μνημόνιο που μπαίνει στη ζωή των ανθρώπων, για εκατομμύρια εργαζόμενους μιλάμε, αφήνουν αλλά... τους επαγγελματίες, αφήνουν αλλά, τους καλλιτέχνες. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πάντως είναι τώρα, μια καινούργια κατάσταση. Οι δημοσκοπήσεις... Καταρχάς, θα ήθελα, Δημήτρη, να βάλεις στο σχόλιο και τη δημοσκόπηση και τα δεδομένα της δημοσκόπησης, Δημήτρη. Θα μπω κατευθείαν στη δημοσκόπηση. Απλά για την οικονομία της συζήτησης αμφισβητώ ναι, πολλά από αυτά τα οποία μεταφέρει σαν ρεπορτάζ ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος. Επίσης και ένα γρήγορο σχόλιο. Αφού δεν υπάρχει ρεζερβουάρ, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έλεγε να ρίξουμε μπρος το βάρος τα πάντα, αφού δεν υπάρχει ρεζερβουάρ? Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Δεν έχει κυβέρνηση, τώρα, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω τι έχει ή δεν έχει κυβέρνηση. Εγώ χθες είδα μία δημοσκόπηση, η οποία θα ήθελα μάλιστα εδώ, να ρωτήσω τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Ναι, το ξέρω. Ήθελα να ρωτήσω, νομίζω περιλαμβάνει και τα vouchers, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τις προηγούμενες εβδομάδες. Είναι ως 28 του μηνός, βεβαίως. 22 με 28. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε ότι παρά την προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να, να λερώσει, να κάνει αυτό την προσπάθεια να γκρινιάξει για τα πάντα, να λερώσει την προσπάθεια της κυβέρνησης και με την υπόθεση των vouchers, κάτι το οποίο βέβαια δεν ισχύει,
παρακολουθούμε ότι η κυβέρνηση είναι ανθεκτική και όχι μόνο είναι ανθεκτική, ανεβάζει και τη διαφορά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το μήνυμα είναι, και πιάνομαι με αυτά που είπε ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος, τα οποία επαναλαμβάνω πολλά αμφισβητώ γιατί δεν θέλω να πάρω άλλο από το χρόνο σας, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση θα πρέπει να αναστοχαστεί στη στάση της. Μια στάση η οποία είναι μηδενιστική, ουσιαστικά μηδενίζει τα πάντα, προσπάθειες που έχουν γίνει σε πολλά επίπεδα για να στηριχτεί και ο εργαζόμενος και ο άνεργος και η πρώτη κατοικία. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές από τη δημοσκόπηση, ότι έχει δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία ευρεία κοινωνική συμμαχία, όπως και για το Κινάλ, επειδή είναι και ο κύριος Αχινίδης. Το Κινάλ, βλέπουμε ότι ο λόγος του όχι μόνο δεν ακούγεται, αντιθέτως ότι το Κινάλ μειώνει δυνάμεις. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Και θα πω και κάτι, επειδή το άκουσα από τον φίλο τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποτέ δεν είπαν ότι η κατάσταση θα είναι τέλεια. Ποτέ δεν έκρυψαν την αλήθεια για την οικονομία. Από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης γύρισε και είπε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το επόμενο περιβάλλον. Όμως και πάλι και έχει δημιουργηθεί μια κοινωνική συμμαχία και το ολοκληρώνω των ψύχρεμων. Να. Κύριε Σαχινίδη, η εκτίμησή σας για τη δημοσκόπηση την είδατε. Είδατε και τη μεγάλη διαφορά επί της ουσίας του κυβερνώντος κόμματος, αλλά είδατε και τα ποσοστά τρίτο κόμμα του Κίνημα Αλλαγής, αλλά η αλήθεια είναι με μειωμένα ποσοστά, εκεί κοντά στο 5%. Να σας απαντήσω. Ναι. Η δημοσκόπηση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά πολλές φορές καλλιεργεί το έδαφος για αυταπάτες. Και ακούγοντας τον κύριο Μαρκόπουλο, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον δρόμο. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει είναι η θετική πορεία που είχε η χώρα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας. Όταν όμως θα ξεδιπλωθεί το πρόβλημα της οικονομίας και αρχίσουν πλέον να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα του κλεισίματος επιχειρήσεων ή των απολύσεων, τότε ούτε τα βάουτσερ ούτε οτιδήποτε άλλο θα λειτουργήσει προστατευτικά για την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αν αποτύχει η κυβέρνηση να μετριάσει τις συνέπειες της κρίσης. Και σας το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να έχει διδαχτεί από τα λάθη και τη στάση που τήρησε από το 2010. Εάν είχε τηρήσει διαφορετική στάση τότε, ενδεχομένως σήμερα η χώρα μας να είχε περισσότερα εφόδια για να αντιμετωπίσει την παρούσα κρίση. Γιατί υπάρχει μία ανισότητα ανάμεσα στο πώς αντιμετωπίζει την κρίση αυτή η Ελλάδα σε σχέση, για παράδειγμα, με μία άλλη χώρα που δεν είχε τα βιώματα της Ελλάδος. Το γεγονός δηλαδή ότι χάσαμε μια δεκαετία μας καθιστά περισσότερο ευάλωτος. Γι' αυτό και θα ήθελα από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις. Είναι προτιμότερο να εργαστούν περισσότερο για το πώς θα μετριαστούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα δύσκολα που έρχονται από εδώ και πέρα. Ναι. Ανδρέα Πετρόπουλε, η αλήθεια είναι ότι περιορίζονται λίγο οι δυνατότητες κινήσεων από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα με αυτά τα ποσοστά. Κύριε Φιλιππίδη, μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, ζητώ συγγνώμη. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω επίσης, επειδή άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει κάτι για τις δημοσκοπήσεις και για το Κίνημα Αλλαγής. Εάν πρόσεξα καλά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με αυτήν την οποία βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Επιμένω, δεν μου λένε κάτι αυτές οι δημοσκοπήσεις. Απλώς είναι ένα στοιχείο γιατί είπε ο κύριος Μαρκόπουλος ότι η άποψη του Κινάλ δεν ακούγεται. Η άποψη του Κινάλ δεν ακούγεται, του Κινήματος Αλλαγής δεν ακούγεται, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προωθούν τις άποψεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εμείς εδώ είμαστε και ακούγονται τα πάντα. Εδώ είσαστε μαζί μας, δεν ακούγεστε εδώ τώρα. Μαζί μας. Πάλι φταίνουν τα μέσα ενημέρωσης. Μην γίνεστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ωραίο αυτό. Ανδρέα Πετρόπουλε. Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε θητεύσει στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2010, μην ανησυχείτε. Εσείς δημιούργησατε το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω θητεύσει. Κύριε Σαχινίδη, στον κύριο Πέτρο, ο Ανδρέα τον Πετρόπουλο, παρακαλώ, Ανδρέα, ένα τελευταίο σχόλιο λίγο, γιατί φαίνεται ότι από την υγειονομική κρίση βγήκε κερδισμένος ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά βγήκε πιο κερδισμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυξάνοντας κατά πολύ τη διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Έχει περιθώριο ελιγμών ο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όχι, και, για παράδειγμα, οι δημοσκοπήσεις δεν αθωούν το σκάνδαλο του Voucher Gate, όπου πιάστηκαν κυριολεκτικά, να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, με τη γίδα στην πλάτη, έχοντας 5 εταιρείες φίλους να μοιράζουν τα χρήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια, νομίζω ότι το διάστημα αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, οι πολίτες να... Ναι, λίγο βαριά καταγγελία το 5 φίλους να μοιράζουν τα χρήματα. Αυτό ακριβώς. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι εσείς?
Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν διαβάζετε τα ρεπορτάζ των εφημερίδων. Δεν διαβάσατε την εφημερίδα των συντακτών. Δεν διαβάσατε το ντοκουμέντο news σε σχέση με την γραμματέα του κυρίου Βρούτσι. Δηλαδή πρώτη φορά τα ακούτε. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι παράνομο από όλα αυτά, τα οποία λέτε κύριε Καταγγέλης, Ανδρέα Πετρόπουλε. Είναι κάτι παράνομο από όλα αυτά. Φυσικά. Τι είναι παράνομο από όλα αυτά. Είτε με παράνομο τρόπο εδώ έχει παρενέβη δικαιοσύνη. Υπάρχει παρέμβαση δικαιοσύνη. Όταν λες ότι κάτι τέτοιο υπονοείς ότι είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Ορίστε. Είναι παράνομο αυτό το οποίο περιγράφεις. Υπάρχει παρέμβαση δικαιοσύνη. Θα υπάρξει. Λογικά θα υπάρξει. Τότε είναι σαν να πετάμε σχόλια. Αφού και λάθος στο ανεμιστήρα. Είναι παραδείγματο σκάνδαλο. Αλλάξανε νομοθεσία για να πάμε τα. Για να γίνει τηλεκατάρτιση και να πάνε τα χρήματα στις πλατφόρμες. Αλλάχτηκε η νομοθεσία, κύριε Φιλιππίδη. Τι θες να πεις, ότι η τηλεκατάρτιση πριν ήταν άγια με τις ίδιες εταιρείες και με το που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, οι ίδιες εταιρείες ήταν αμαρτωλοί. Μην τα μπερδεύετε. Καθόλου οι ίδιες εταιρείες. Αυτό είναι ένα επιχείρημα έωνα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ήταν πέντε φίλοι με πλατφόρμες. Εγώ ξέρω εδώ για μερικές εκατοντάδες εταιρείες. Αξιόγλου δηλαδή χρησιμοποιούσε άλλους. Δεν είναι δικό μου θέμα. Θες να μας πεις. Λοιπόν, Αξιόγλου χρησιμοποιούσε άλλους. Λοιπόν, δεν ήθελα να κλείσουμε έτσι, αλλά δυστυχώς θα κλείσουμε έτσι. Για να ολοκληρώσω λοιπόν. Τη φράση σου, βεβαίως, Ανδρέα. Οι δημοσκοπήσεις δεν απαντάνε ούτε στο πρόβλημα της μείωσης των μισθών την επόμενη μέρα, ούτε στις απολύσεις, ούτε στο βάουτσερ. Προτίμηση των πολιτών. Θα τα δούμε, όλα αυτά είναι μπροστά. Δεν ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Ανδρέα Πετρόπουλε. Ευχαριστώ θερμά τον Φίλιππο Σαχινίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ευχαριστώ.